προηγούμενο παιχνίδι που κάναμε μια σπουδαία νίκη που μας έβαλε ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Θέλαμε να συνεχίσουμε στις νίκες. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στην βαθμολογία, δεν κάναμε ένα καλό ξεκίνημα όπως το θέλαμε. Σήμερα, όπως είπα, πήραμε μια σπουδαία νίκη και συνεχίζουμε για το επόμενο. Μπορώ να συγκροτηθήκατε στα αποδυτήρια μετά το goal shock του Ατρομήτου στις καθυστερήσεις. Πώς μαζευτήκατε στα αποδυτήρια μετά το goal shock του Ατρομήτου στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου για να βγάλετε εκ νέου αντίδραση και να φύγετε με την νίκη? Εντάξει, νομίζω ότι από την αρχή του παιχνιδιού ήμασταν κυρίαρχοι. Μια φάση μας έκανε ο δρόμος στην ουσία και το σκόραρε. Όλα τα παιδιά το πίστευαν. Ήμασταν σίγουροι ότι θα παίξουμε το σκορό μας για να πάρουμε την νίκη. Γιώργο, τι σημαίνει αυτές οι δύο νίκες κολλητές για τον Άρη μετά το κακό ξεκίνημα? Τι μπορεί να δίνουν στην ομάδα σας, στους ποδοσφαιριστές? Σίγουρα, όταν έχεις θετικά αποτελέσματα, πάντα σου δίνει ένα μεγάλο βαντάζ ψυχολογικό. Όπως είπα, προερχόμαστε από αρνητικά αποτελέσματα. Μας ταρακούνησαν κάποια πράγματα. Σίγουρα μας ταρακούνησε ο κόσμος που ήρθε να μας μιλήσει. Εμείς μαζευτήκαμε με τα παιδιά στα αποδυτήρια, κάναμε μια καλή και σοβαρή κουβέντα. Όλα τα παιδιά πλέον έχουν καταλάβει πώς είναι και βέβαια το πρωτάθλημα, γιατί φέτος βλέπετε όλοι ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πάρα πολύ καλές ομάδες. Και οι μικρομεσαίες ομάδες βάζουν δύσκολα στους θεωρητικά μεγάλους αντιπάλους. Βλέπουμε ότι είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα και θέλει κάθε Κυριακή να δίνεις το 100%. Αλλιώς θα έχεις πρόβλημα. Γιατί έγινε σε βάση πάνω στην γραμμή μα? Εκεί λίγο γιατί σε είδαμε, έγινε και κουέστα, σήμερα έγινε όλα όλα. Εντάξει, έτσι και να είναι εκεί, έβγαλα την πρώτη φάση. Μετά το δώσω εξάπλωσα και το βρείτε και πάλι μέσα. Στη φάση πέναλτι που ζητάς υπάρχει? Θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Και για την δική σου πρώτη συμμετοχή φέτος, για φέτος την πρωτόκολλη? Εντάξει, εγώ περιμένω την ευκαιρία μου. Πάντα είμαι εδώ για να βοηθήσω στην ομάδα. Όταν ο προπονητής μου το συζητήσει, εγώ δίνω το 100% όπως κάνω εδώ και 5 χρόνια στην ομάδα. Πες το μυστικό σου και για μία ακόμη χρονιά έρχεσαι από πίσω και φωνές παρόν στα δύσκολα. Εγώ είμαι μόνο για τα δύσκολα. Ευχαριστούμε.